Δύο εταιρείες κινητών έχουν να προτείνουν δύο νέα τηλέφωνα, τα οποία ανταγωνίζονται τα υπόλοιπα μοντέλα όχι μόνο ως προς τις τηλεφωνικές τους αποδόσεις, αλλά και σαν φωτογραφικές μηχανές. Η Sony Ericsson και η LG προτείνουν στην αγορά δύο νέα κινητά τηλέφωνα, τα οποία ουσιαστικά απευθύνονται στους χρήστες που προτιμούν τα απόλυτα gadgets που συγκεντρώνουν πάρα πολλές λειτουργίες και εφαρμογές. Το Sony Ericsson C905 με ανάλυση 8,1 MP και το LG KC910 με ανάλυση στα 8 MP αποτελούν τις δύο νέες προτάσεις των εταιριών. Αναλυτικές παρουσιάσεις και πληροφορίες και για τα δύο αυτά καινούργια κινητά θα βρείτε στο Photonet του Δεκεμβρίου του 2008. Ας δούμε όμως μαζί κάποια βασικά στοιχεία και των δύο συσκευών που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Το Sony Ericsson C905 είναι ένα κλασικό slide κινητό για καλύτερη προστασία των πλήκτρων αλλά και μικρότερο μέγεθος όταν δεν χρησιμοποιείται. Το μενού του είναι το παραδοσιακό μενού της Sony Ericsson, με το οποίο οι περισσότεροι χρήστες τόσο των κινητών της εταιρείας αλλά και γενικότερα όσοι είναι εξοικειωμένοι με αυτές τις τεχνολογίες θα βρουν πάρα πολύ εύχριστο και γρήγορο. Από τηλεφωνικής απόψης, το C905 παρέχει όλες τις λειτουργίες και διευκολύνσεις στο χρήστη, τόσο ως προς τις πραγματοποιήσεις των κλήσεών του, ως προς και άλλα πράγματα, όσο τα μηνύματα, η οργάνωση κάποιων αρχείων, η συνδεσιμότητα στο ίντερνετ και η αποθήκευση κάποιων δεδομένων υπό μορφή σημειώσεων ή υπενθυμίσεων. Ο φακός του C905 βρίσκεται στην πλάτη του κινητού και είναι προστατευμένος με ένα ελαφρύ μεταλλικό κάλυμα το οποίο πρέπει ο χρήστης να σύρει προς τα κάτω για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί η φωτογραφική μηχανή. Το zoom της μηχανής φτάνει μέχρι και 16 επί και η αυξομοίωση της εστιακής απόστασης ρυθμίζεται από τον ειδικό φορέα στο πλάγιο μέρος του τηλεφώνου. Οι επιμέρους ρυθμίσεις της μηχανής, όπως η ανάλυση των εικόνων, η εστίαση, το αν θα επιλέξουμε την λειτουργία flash ή όχι και κάποιες άλλες παράμετροι, ρυθμίζονται με το πάτωμα αυτού εδώ του κουμπιού, το οποίο αντιστοιχεί στο μικρό σηματάκι των εργαλείων, ενώ μετά η προήγηση γίνεται μέσα από το σταυροειδή επιλογέα. Η τελική επιλογή επισφραγίζεται με το κεντρικό κουμπί του σταυροειδή επιλογέα και η επιστροφή στη βασική λειτουργία της μηχανής με το πάτημα του κουμπιού επιστροφής. Με ένα παρόμοιο τρόπο λειτουργεί και το αρκετά ικανοποιητικό βίντεο της μηχανής και η αναλλαγή μεταξύ φωτογραφικής ή βίντεο λήψης γίνεται από το πλήκτρο το οποίο βρίσκεται στο πλάι. Η μηχανή του C905 μπορεί να λειτουργήσει και με flash, το οποίο μάλιστα έχει μια αρκετά ικανοποιητική απόδοση και τη λειτουργία για τη μείωση και την εξαφάνιση του φαινομένου των κόκκινων ματιών. Το C905, ως προς το κομμάτι της φωτογραφικής του μηχανής, έχει ένα στοιχείο που μπορεί να διευκολύνει πολύ το χρήστη και ένα στοιχείο που ίσως να τον προβληματίσει. Το πάρα πολύ καλό στοιχείο της μηχανής είναι το λεγόμενο Smart Contrast, το έξυπνο contrast, με την ενεργοποίηση του οποίου μπορεί κανείς να τραβήξει πολύ καλές φωτογραφίες, ακόμη και σε συνθήκες πολύ μεγάλης αυξομοίωσης μεταξύ χαμηλών και υψηλών τόνων. Αν δείτε ένα στοιχείο που ίσως προβληματίσει και δυσκολέψει ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις το χρήστη, είναι η έλλειψη της επιλογής συγκεκριμένης τιμής ISO. Η μηχανή του C905 αποφασίζει ουσιαστικά μόνη της για το τι ευαισθησία πρέπει να εφαρμόσει ανάλογα με τις συνθήκες λήψης κάθε φορά. Ωστόσο, τα αποτελέσματα δεν υπήρξαν ιδιαίτερως αποθερμικά. Ένα πρώτο ενδιαφέρον στοιχείο της συσκευής του LG KC910 είναι ότι έχουμε ένα τηλέφωνο με 90% οθόνη αφής. Ένα μικρό τμήμα των λειτουργιών του τηλεφώνου πραγματοποιείται μέσα από τα τρία πλήκτρα τα οποία βρίσκονται στη βάση της οθόνης. Η πραγματοποίηση και απόρριψη κλήσης, καθώς και η εισαγωγή στις λεγόμενες συνδεδεύσεις, τα shortcuts, τη δίωδο δηλαδή στις πιο χρήσιμες και πιο συχνές λειτουργίες του τηλεφώνου. Η είσοδο σε τέσσερις βασικές λειτουργίες του τηλεφώνου γίνεται από τα αντίστοιχα εικονίδια, τα οποία εμφανίζονται στη βάση της οθόνης αφής. Η πραγματοποίηση κλήσεων, η είσοδο στον αποθηκευμένο τηλεφωνικό κατάλογο, η πλοήγηση στις διαφορετικές επιλογές για τη δημιουργία, την αποστολή ή και τη διαγραφή μηνυμάτων και η είσοδο στις επιμέρους ρυθμίσεις της μηχανής, οι οποίες χωρίζονται σε τέσσερις ουσιαστικά καρτέλες. Τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου, τις ρυθμίσεις των μέσων ψυχαγωγίας, τις ρυθμίσεις των οργανωτικών τμήματων της συσκευής και τις επιμέρους λειτουργικές ρυθμίσεις.
Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο του 910 είναι η λειτουργία και η χρήση των widgets κατευθείαν πάνω από την οθόνη, όπως και στον ηλεκτρονικό μας υπολογιστή. Τα widgets ενεργοποιούνται πατώντας το εικονίδιο W και η αναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών widgets γίνεται απλώς σέρνοντας τον δείχτη πάνω στην οθόνη. Η ενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής του 910, που και αυτή έχει ανάλυση 8 MP, γίνεται με την περιστροφή του φορέα γύρω από το φακό. Όλες οι λειτουργίες της μηχανής γίνονται απευθείας από την οθόνη αφής. Αρχικά στην οθόνη αφής δεν βλέπουμε τίποτα παρά μόνο την εικόνα στην οποία σκοπεύουμε. Αργότερα όμως, μόνο με το άγγιγμα του χεριού επάνω στην οθόνη, ενεργοποιούνται οι διαφορετικές επιλογές και είσοδες στις διαφορετικές ρυθμίσεις. Τα τρία εικονίδια στη δεξιά πλευρά ρυθμίζουν την αυξομοίωση της έκθεσης, την επιλογή του τρόπου λήψης μέσα από τα διαφορετικά σκηνικά που έχει η μηχανή, την επιλογή λειτουργίας ή όχι flash. Η αναπαραγωγή των εικόνων που έχουμε ήδη τραβήξει γίνεται πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο, λέει, και η έξοδος από τη λειτουργία της φωτογραφικής μηχανής πατώντας επάνω δεξιά το X. Η ευαισθησία ISO της μηχανής φτάνει μέχρι και την αρκετά υψηλή τιμή των 1600 ISO. Αρκετές επιλογές έχουμε και ως προς την εξισορρόπηση του λευκού, το λεγόμενο white balance, με διαφορετικές θέσεις ανάλογα αν έχουμε φώτα πυράκτωσης, φώτα φθορισμού, αν τραβάμε από συνθήκες ηλιοφάνειας ή συννεφιάς. Το zoom της μηχανής, το οποίο φτάνει μέχρι και τα 16 επί, με επιλογές που εμείς διαλέγουμε κατευθείαν μέσα από το μενού, αυξομειώνεται με τα ειδικά πλήκτρα στο πλάι της. Δύο ενδιαφέροντα στοιχεία της μηχανής του 910 είναι η λειτουργία κόντρα φωτισμού, που μας επιτρέπει αρκετά καλή λήψη σε συνθήκες όπου το φως, η φωτιστική πηγή, οποιαδήποτε κι αν είναι, είναι κατευθείαν μπροστά μας ή στο πλάι του θέματός μας, καθώς και η λειτουργία της εσωτερικής κάμερας, που στην ουσία ενεργοποιεί αυτόν τον φακό στην μπροστινή όψη του κινητού και μπορεί να τραβήξει λήψεις τύπου αυτοπορτρέτο, αλλά σε ανάλυση λίγο χαμηλότερη, δηλαδή σε απλή ανάλυση VGA. Όπως όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές, έτσι και αυτά τα δύο κινητά, το 905 της Sony Ericsson και το 910 της LG, έχουν κάποια πάρα πολύ δυνατά στοιχεία και κάποιες αδυναμίες. Εν προκειμένου και οι δύο συσκευές είναι εξοπλισμένες με μηχανισμό GPS, δηλαδή λειτουργία γεωγραφικού εντοπισμού. Το GPS και των δύο τηλεφώνων, εκτός από τη βασική του λειτουργία, βοηθάει το χρήστη να έχει συγκεκριμένα δεδομένα του τόπου, του σημείου αλλά και του χρόνου λήψης της κάθε φωτογραφίας που τράβηξε με τη μηχανή του τηλεφώνου. Ένα στοιχείο της λειτουργίας των φωτογραφικών μηχανών τόσο του Sony Ericsson C905 όσο και του LG και η C910 που θα πρέπει να προσέχουν οι χρήστες είναι ότι το zoom, αν και δυνατό στα 16 επί και για τα δύο τηλέφωνα, ωστόσο δεν είναι οπτικό, είναι μόνο ψηφιακό, στοιχείο που ουσιαστικά συντελεί σε καλές φωτογραφίες μόνο όταν το χρησιμοποιούμε στην αρχική εστιακή απόσταση του φακού. Η αναμενόμενη τιμή γενικής πώλησης και για τις δύο συσκευές θα κυμανθεί γύρω στα 500 ευρώ και για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να διαβάσει το Photonet του Δεκεμβρίου 2008.